Τότε δεν ξέραμε τίποτα. Γύρω από τις πορδές. Ένα πριτς ακούγαμε και ύποπτα. Ψάχναμε ποιος βγάζει μυρωδιές. Έτσι κι εγώ έψαξα και ρώτησα άτομα που στον τομέα αυτό πιο προχωρημένα δίθεν ήτανε. Είχανε ταλέντο αρκετό. Η κλανιά το κλάσαμε το φίλε μου. Το προυμ προυμ που λένε και πορδί. Είτε από κρύωμα προέρχεται, είτε από ειδικό φαΐ. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Μα τι κατάλαβες? Πρε κατάλαβα. Ότι οι πόρδες είναι μια άλλη ιστορία. Για τους γύρω φασαρία, μια μικρή ταλαιπωρία. Να μην νιώθουν για τον ήχο αηδία. Και μετά στην ευωδία να έχουν λίγη αντοχή. Για την ωραία όταν η γιορτή αρχίζει. Αφού σε ανακουφίζει, δεν πειράζει που μυρίζει. Κανείς πως τρίζει, καρέκλα που γυρίζει. Και πως σιρίζει χωρίς σταματημό. Και θυμάμαι μια φίλη κακομοίρα που την έπιανε η κοιλιά της όταν έπινε μια μπύρα. Και ύστερα έβγαζε το σόπολι μεθάνιο που έλεγες πως θα πεθάνει όποιος καθότανε κοντά. Και μετά πήγε και πιάσε τον Τίμη να του μάθει η κλανιά του πως να μοιάζει με ψοφίμη. Μα δεν πρόλαβε να κάνει θεωρία γιατί είχε πει εκείνος κρύα πάντα σε κουτί. Γιατί ήθελε εκείνη να τον προσεγγίσει. Είχε ετοιμάσει τα κόλπα της να δείξει. Αλλά αυτόν είχε πιάσει η κοιλιά του, άρχισε τα δικά του και σπάστηκε αυτή. Γιατί πορδές είναι μια άλλη ιστορία. Δεν είναι αγκαρία, μπλα μπλα και θεωρία. Συνδυάζει στο ρυθμό με μαέστρια. Μα ποτέ μια κυρία δεν θα τα αντέχει αυτό. Στην αθόρυβη που άλλος δεν το ξέρει. Μετά από πόση ώρα κάποιος θα τον συνεφέρει. Γι' αυτό πρέπει να ακουστεί σαν κομπρεσέρι. Έτσι θα καταφέρει να μην είναι τραγικό. Και θυμάμαι μια μέρα με λιακάδα που είχα φάει στην εστία ένα πιάτο φασολάδα. Και τους φίλους μου τους έπιανε ζαλάδα. Μια λιποθυμία τους ερχόταν ξαφνικά. Και μετά που γυρίσαμε στο σπίτι, εγώ παρακαλούσα να τους μπουκώνε η μύτη. Μα εκείνη είχα φάει κάπου πράσα και σαν πυραυλή της NASA. Ακούγονταν μετά WATCHO! Γιατί η πορδή είναι μια μάγικη ουσία. Είναι μια διαδικασία που δεν θέλει φαντασία. Ευνοείται με καλή κυκλοφορία και του εντέρου η λειτουργία να είναι φυσιολογική. Τι είναι εκείνο που διστάζεις να μυρίσεις? Να το αγνοήσεις, να το αντιμετωπίσεις. Τι είναι αυτό που αν δεν το χρησιμοποιήσεις? Για να μην λιποθυμήσεις μπορεί και να κεστείς. Κι άσε που θυμάμαι μια μέρα στο σχολείο που μου είχε φύγει μία και κουνούσα το θρανίο. Και ευτυχώς που ήταν ο Αθηναίος, υπήρχε κανένας νέος καθηγητής. Και αφού εγώ την είχα γλιτώσει ήδη, είπα μπρος αυτή την πόχα τυφλά να έχει το ρεψίδι. Και αν είχα πάει σκόρδο ή κρεμμύδι θα γινόταν μες στην τάξη τότε της μουρλής. Γιατί πόρδι δεν σε βάζει σε μπελάδες. Δεν πά να έχεις πάει 15 φασολάδες. Όσοι κλάνε νιώθουν μέσα βασιλιάδες. Μόνο όταν δεν ακούγεται σου βγαίνει σε κακό. Τι είναι εκείνο που μυρίζει σαν κουνάβι και σε τρώει αγωνία μη κανείς το καταλάβει. Η ατμόσφαιρα για τα καλά ανάβει. Στη φωτιά σου βάζει λάδι και πανικό. Πορδέξ. Πορδέξ. Γιατί όταν πεις ένα σοκολατούχο γάλα, μετά που λίγο είσαι έτοιμος για πράγματα μεγάλα, η κοιλιά σου νιώθεις ότι είναι μπάλα και δίχως λόγια άλλα αρχίζεις να μολάς. Αν την αφήσεις ενώ έχεις πει το μίλκο, θα σου μυρίσει άλογο που ψόφισε στο τσίρκο. Κι αν με ρωσέριμο δεν βρεις μην παίρνεις ρίσκο, ξεκίνησε το σόλο και κανέναν μη ρωτάς. Πορδέξ.